και την απεσταλμένη μας στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου. Σε βρίσκουμε στην Ασδότ. Να δούμε καταρχήν όλα τα νεότερα, Αδαμαντία, από το πολεμικό μέτωπο. Και πρώτα απ' όλα, Εύα, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαν και πάλι σύρνες και εδώ στην Ασδότ, όπως και στις άλλες πόλεις στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, με τους συναγερμούς να είναι καθημερινοί αλλά και συχνοί κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάλιστα νωρίτερα, με ένα μπαράζ ρουκετών που απαντά η Χαμάς στις συνεχείς επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Είχαμε και αποθράψματα, τραυματισμό τριών πολιτών στην πόλη της Άσκελον. Είναι η πόλη ουσιαστικά γεωγραφικά που βλέπετε πίσω μου, καθώς χτυπήθηκε ένα κτίριο πολυκατοικίας, όπως και ένας τραυματίας ακόμη και στην πρωτεύουσα στο Τελ Αβίβ από θράψμα ρουκέτας, καθώς και εκεί το Τελ Αβίβ βρέθηκε στο στόχαστρο της Χαμάς. Ως προς το πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, εκεί που επικεντρώνει ο στρατός του Ισραήλ τις δυνάμεις του και την προσπάθειά του, είναι στην Χαν Γιουνίς, με τις μάχες και τις αναφορές που έχουμε να γίνονται μέσα στο κέντρο της πόλης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το 1 τρίτο των κατοίκων της Χαν Γιουνίς έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή. Μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς όλη η Γάζα φλέγεται προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι και για να εκενωθεί η περιοχή. Το άλλο μεγάλο θέμα τώρα, Εύα, είναι η Όμηρη. Το θέμα αυτό και η απελευθέρωσή τους που πορεύεται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ. Σήμερα λοιπόν οι συγγενείς των Όμηρων, όπως και 5 απαχθέντες που έχουν απελευθερωθεί, συναντήθηκαν με τα μέλη του Πολεμικού Συμβουλίου. Επικράτησε ένταση, εξέφρασαν την οργή τους, ειδικότερα μετά από το μήνυμα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να απελευθερωθούν όλοι οι Όμηροι. Μάλιστα, ένας από τους Ομήρους που έχει απελευθερωθεί δήλωσε πως όσες μέρες και κάθε ώρα που το Ισραήλ δεν προβαίνει σε μία συμφωνία, θέτει τη ζωή των Ομήρων που βρίσκονται στην Γάζα σε κίνδυνο. Και οι ίδιοι βέβαια ανέφεραν δραματικές ιστορίες, λέγοντας ότι κάποιοι από τους συγγενείς τους ή και οι ίδιοι θα οδηγούνταν στο θάνατο ή υφίστανται βασανιστήρια. Είναι πολύ μεγάλη η οργή των συγγενών και είναι λογικό. 60 μέρες έχουν να δουν τους δικούς τους ανθρώπους και δεν γνωρίζουν καν τι μπορεί να συμβαίνει στους αγαπημένους τους.